Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη συγκλονιστική στιγμή όπου η Ιωάννα όλων των Ελλήνων, η Ιωάννα το κορίτσι που δέχτηκε την επίθεση με τον Βιτριόλη, έφτασε η στιγμή να βγάλει την προστατευτική αυτή μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπό της. Πάμε να δούμε. Όλα αυτά συνέβησαν και έγιναν μπροστά στην κάμερα του Θοδωράκη. Στους πρωταγωνιστές. Στους πρωταγωνιστές. Όπου εκεί μίλησε, έβγαλε τη μάσκα και τι είπε. Είπε ότι κοιτάζει πλέον τον καθρέφτη και νιώθει ότι είναι όμορφη. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε τη συγκλονιστική εξομολόγηση 2 χρόνια μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε. Τα πρώτα βράδια πώς ήταν, ε? Με πολύ πόνο. Πολλά ερωτηματικά. Απελπισία, πάρα πολύ. Προσπαθούσα απλά, νομίζω, να κρατηθώ στη ζωή. Σκεφτόμουν απλά να κρατηθώ στη ζωή αυτό. Σκέφτηκες να αυτοκτονήσεις? Ενώ είμαι μεγάλη λάτρης της ζωής και όποτε άκουγα κάποιον ότι έδωσε τέλος στη ζωή του ή ότι έκανε κάτι κακό στον εαυτό του, αυτό με θύμωνε γιατί δεν μπορούσα να το αντιληφθώ. Και θυμάμαι ότι μέσα στο νοσοκομείο έκανα τη σκέψη ότι «Α, τώρα καταλαβαίνω πώς κάποιοι φτάνουν στο σημείο να κάνουν κακό στον εαυτό τους και να δώσουν τέλος στη ζωή τους». Θυμάμαι αυτό το συνέστημα και αυτή τη σκέψη. Σαν να βρέθηκα για κάποια δευτερόλεπτα κι εγώ σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το σωματικό πόνο ή με το ψυχικό πόνο, αλλά σίγουρα σου φαίνεται λυτρωτικό. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Γίνεται η επίθεση. Καταλήγει σε ένα νοσοκομείο. Και για 3 μήνες κάνεις ποιες επεμβάσεις? Η άμεση επέμβαση ήταν ότι έπρεπε να μου αφαιρέσουν το καμένο δέρμα από το πρόσωπο, όλο το κούτελο, όλο το μάγουλο, όλη αυτή την πλευρά, μέχρι κάτω τον τράχυλο και σχεδόν όλο μου το χέρι, γιατί είχε τρέξει όλο το υγρό. Και ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Θα πάθαινα σε ψημία αν δεν τα αφαιρούσα άμεσα. Για πες μου για εκείνες τις κακές σκέψεις που έκανες. Τα βράδια, συνήθως, έβλεπα όμορφα όνειρα. Νομίζω έβλεπα αυτά που θα ήθελα να ζω ή αυτά που μου έλειπαν. Δηλαδή, έβλεπα ότι είμαι με τους φίλους μου, διακοπές, ότι διασκεδάζω. Πάντα είχα μια ανησυχία για το κάτι έχει συμβεί, είμαι καλά. Ναι, είμαι καλά, συνεχίζω, προχωράμε. Και το πρωί που ξύπναγα, άνοιγα τα μάτια μου και έβλεπα το ταβάνι του δωματίου του νοσοκομείου και έλεγα, όχι ρε γαμώτο, πάλι αυτό το όνειρο, όχι πάλι αυτός ο εφιάλτης, δεν πειράζει, θα κάνω υπομονή και θα ξυπνήσω. Προσπαθούσα λίγο να κοροϊδέψω τον εαυτό μου ότι τα όνειρά μου ήταν η πραγματικότητα και ότι η πραγματικότητα ήταν ένας εφιάλτης από τον οποίο θα ξυπνήσω σύντομα και ότι να μην με στεναχωρεί, γιατί δεν είναι αλήθεια. Πάντα έδινε σημασία στην εμφάνισή σου.
πάντα μου άρεσε και εξακολουθεί να μου αρέσει να είμαι περιποιημένη και το κάνω αποκλειστικά και καθαρά για τον εαυτό μου, γιατί είναι κάτι που θα μου φτιάξει τη διάθεση, το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση και μου δίνει έτσι ένα όμορφο συνέστημα, μια αυτοπεποίθηση. Οφείλουμε όλοι μας να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πόσο αγαπάμε τον εαυτό μας και πόσο τον φροντίζουμε. Πότε βλέπεις πρώτη φορά τον εαυτό σου στο καθρέφτη, μετά το τραύμα? Ήταν λίγες μέρες πριν βγω από το νοσοκομείο. Οι γιατροί και οι ψυχολόγοι του νοσοκομείου με πίεζαν αρκετές μέρες πιο πριν να κάνω το βήμα. Εγώ δεν ήθελα καθόλου, φοβόμουν πάρα πολύ αυτό που θα αντικρίσω. Δεν είχα δει όχι μόνο το πρόσωπό μου, ούτε καν τα χέρια μου. Το απέφευγα. Και προσπαθούσα να κερδίσω χρόνο. Όμως έφτασε η ώρα. Εννοείται ότι ήθελα να το κάνω με τον γιατρό μου. Ήθελα να είναι εκεί για μένα. Θυμάμαι ότι στο δωμάτιό μου, στο νοσοκομείο, στην τουαλέτα, είχε καθρέφτη. Και εννοείται ότι όλο το διάστημα που ήμουν στο νοσοκομείο 3 μήνες ήταν καλυμμένος ο καθρέφτης για να μην μπορώ να δω τον εαυτό μου. Και είχα την επιλογή κάποιες φορές να πάω και να σηκώσω, να ξεκολλήσω τον κοφρέ αυτό που το είχαν καλύψει και να με κοιτάξω. Δεν το έκανα ποτέ, δεν τόλμησα. Έρχεται όμως εκείνη η μέρα. Έρχεται εκείνη η μέρα. Ήρθε ο γιατρός μου, έφερε το make-up και άρχισε να μου το τοποθετεί παντού. Και πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση. Μου τοποθέτησε και μερικές γάζες στα πιο δύσκολα σημεία που δεν μπορούσαν να καλυφθούν ούτε με το make-up, που ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα και κόκκινα και τραυματισμένα. Τι πάμε να αλλάξουμε τώρα στο χειρουργείο? Τώρα στο χειρουργείο πάμε να διορθώσουμε αυτό. Το τμήμα του τριχωτού της κεφαλής που έχει καεί εδώ είναι ένα σημείο το οποίο δεν θα ξαναβγάλω μαλλιά. Έχουν καεί οι ρίζες. Εδώ μου έχουν τοποθετήσει μόσχευμα από τα πόδια και εδώ. Όπως και εδώ, και στο μάγουλο, και στο μάτι, παντού, και στο λαιμό. Θα τοποθετήσουμε ένα διατατήρας λέγεται αυτό. Είναι σαν μπαλόνι. Το τοποθετούν οι γιατροί κάτω από το δέρμα, με τις τρίχες των μαλλιών. Κάθε εβδομάδα θα πηγαίνω στο νοσοκομείο και θα μου το γεμίζουν με φυσιολογικό όρο. Αυτό θα φουσκώνει. Και με αυτόν τον τρόπο τεντώνουν το δέρμα, δημιουργούν πλεονάζον δέρμα και μετά από 3 μήνες θα κάνω πάλι χειρουργείο για να μου το αφαιρέσουν και να τοποθετήσουν το πλεονάζον δέρμα πάνω στο έγκαφμα που έχω εδώ, ούτως ώστε να κατεβάσουν τη γραμμή των τριχών και των μαλλιών πιο χαμηλά για να καλύψω αυτό το έλλειμμα που υπάρχει εδώ. Μιλάμε συγκλονιστικά και να πούμε ότι ο κόσμος στο διαδίκτυο αποθέωσε την Ιωάννα λέγοντας το πόσο όμορφη είσαι και το πόσο δυνατή. Φαραλέα. Έτσι, το πόσο δυνατή είσαι και το πόσο δύναμη έχεις και πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής για όλους μας που τα κατάφερε και βγήκε η νικήτρια. Μένουμε εδώ, πάμε να δώσουμε γρήγορα τις σημερινές μας προσφορές, πάμε να δώσουμε το αγαπημένο εργαλείο πιασίματος για όλους εσάς. Το αγαπημένο εργαλείο πιασίματος είναι εδώ για εσάς, για να μπορείτε να συλλέγετε απορρίμματα, να μπορείτε να πιάνετε αντικείμενα είτε από ύψος, είτε από το πάτωμα.
αυτή τη στιγμή στο 218-218 94-00 και μόνο με 29 ευρώ έρχεται η λύση για να έχετε μια καλύτερη ζωή. Γιατί βελτιώνεται τη ζωή σας. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, η γυναίκα μου έχει πρόβλημα με τη μέση. Σοβαρό πρόβλημα. Τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο. Πιάνουμε τα αντικείμενα κάτω από το πάτωμα με το συγκεκριμένο εργαλείο πιασήματος. Θέλουμε να πιάσουμε κάτι που βρίσκεται σε ύψος, τοποθετημένο στο σπίτι, χρησιμοποιούμε το εργαλείο πιασήματος. Για συλλογή απορριμμάτων, χρησιμοποιούμε το εργαλείο πιασήματος. Σας βοηθάει. Σας βοηθάει όσο δεν φαντάζεστε. Στο 218-218-9400. Ένα προϊόν εγγυημένο. Ένα προϊόν εκπληκτικό. Ένα προϊόν το οποίο θα σας βοηθήσει στην καθημερινότητα. Θα σας δώσει να έχετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα μου πείτε τώρα το εργαλείο πιασήματος. Βεβαίως. Γιατί φανταστείτε να έχετε κάτω σκουπίδια. Να έχουν πέσει κάτω αντικείμενα. Να θες να τα πιάσεις και να μην μπορείς. Γιατί έχεις πρόβλημα με τη μέση σου. Έχεις προβλήματα μυοσχηλητικά. Έχεις θέματα. Εδώ κοιτάξτε κύριε, προσπαθεί να κατεβάσει κάτι από ένα ντουλάπι. Για ποιο λόγο να κινδυνεύει να πέσει και να χτυπήσει. Πάρτε το αυθεντικό, το Crabbit. Το αυθεντικό εργαλείο πιασήματος. Δεν θα σας προδώσει ποτέ. Δεν θα σας προδώσει ποτέ. Στο 218-218-9400 μόνο με 29 ευρώ και δώρο έκπληξη αν τηλεφωνήσετε τώρα. Και δωρεάν τα έξω αποστολής. Πάμε όμως να φτιάξουμε το σαλόνι μας, πάμε να φτιάξουμε και το σπίτι μας, πάμε να ομορφύνουμε, το σπιτικό μας. Πάμε να δώσουμε σε τελαστικό καλυμμάτων σαλονιού ή με τη χαμηλότερη τιμή στην αγορά και το νούμερο ένα προϊόν με την καλύτερη ποιότητα. Δωρεάν τα έξοδα αποστολής αν καλέσετε τώρα στο 218-218-9400. Το παίρνετε τσάμπα, 49 ευρώ. Τσάμπα! Για να φτιάξετε ολόκληρο σαλόνι. Πολυθρόνα, με διθέσιο και τριθέσιο καναπέ. Σε τελαστικό καλυμμάτων σαλονιού, στο χρώμα της δικής της επιλογής. Χρώματα. Μπες, μπορντό, καφέ και γκρι για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στο σπίτι σας. 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ για πολυθρόνα, για διθέσιο και τριθέσιο καναπέ, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα, μετατρέψτε το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο ή προστατεύστε το καινούριο σας σαλόνι από τη φθορά, τη σκόνη και τη βρωμιά. Το συγκεκριμένο πλένεται εύκολα, γρήγορα, στεγνώνει στο άψες βίσε και τοποθετείτε στο λεπτό. 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ τώρα για πολυθρόνα, για διθέσιο και τριθέσιο καναπέ με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Πάμε να δώσουμε λίγο πάλι πίσω γρήγορα το εργαλείο. Το εργαλείο πιασήματος. Πάμε λοιπόν για την τελευταία κομμάτια. Έτσι είχε γίνει και πριν μερικούς μήνες. Το ψάχναν να το βρείτε και δεν υπήρχε πουθενά. Πάμε το αυθεντικό εργαλείο πιασήματος και συλλογής απορριμμάτων. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το Crabbit. Δεν θα σας προδώσει ποτέ. Πιάστε αντικείμενα. Χωρίς να κινδυνεύετε, να τραυματιστείτε. Εσείς που έχετε προβλήματα με τη μέση, με το σκελετό σας, προβλήματα κινητικά για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, για εσάς που δεν θέλετε να διακινδυνεύσετε, να πέσετε κάτω, αν έχετε κάτι σε ένα ψηλό σημείο. Εδώ ακόμα και λάμπα μπορείς να το βάλεις. Ούτε να ανεβαίνεις σε σκάλες, σε σκαμπό και σε καρέκλες. Κοιτάξτε πόσο εύκολα πιάνεις τα πάντα, χωρίς να κινδυνεύεις. Τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν που είναι μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας μου έσπασε το ισχύο του και έκανε χειρουργείο, πότε, όταν είχε πέσει κάτι, ένα αντικείμενο στο σπίτι. Και πήγε να σκύψει να το πάρει. Έτσι έσπασε το ισχύο του. Και έκανε χειρουργείο. Εδώ λοιπόν, Crabbit, εργαλείο πιασήματος και συλλογής απορριμμάτων. Πιάστε τα πάντα χωρίς να κινδυνεύετε να χτυπήσετε και να τραυματιστείτε. 218-218-9400, μόνο 29 ευρώ το ένα, τα δύο. Το δεύτερο το πάρετε σε μισή τιμή. Αν θέλετε δύο, το δεύτερο στη μισή τιμή θα το πάρετε. Το δεύτερο στη μισή τιμή. Και δώρο έκπληξη. 218-218-9400. Πάμε τώρα γρήγορα, να δούμε, τον Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης λοιπόν, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη, στην οποία είπε ότι δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μεταφέρει αντικείμενα με το μυαλό του. Ναι. Είπε βέβαια ότι θα μπορούσε να γίνει και μοναχός. Πάμε, να δούμε τι είπε.
Έχετε σκεφτεί ποτέ να αφήσετε το τραγούδι και να μονάσετε? Μου έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου, αλλά όπως εξελίσσεται η ζωή μου, τώρα πια είναι δύσκολο. Θα ήθελα να μπαρκάρω για ένα μήνα. Μου λείπει αυτό. Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά? Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρχεί να το δουλέψει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα, λεπτά. Είναι εξάσκηση και είναι ότι να καταλάβεις ότι έχεις ενέργεια και μπορείς να την χρησιμοποιήσεις. Ένα πράγμα που μπορεί να με τσαντήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε κύριε να δώσουμε Golden Reaction Collagen, είναι το αγαπημένο κολαγόν όλων και εδώ και σήμερα. Δύο μπουκάλια, στην εκπληκτική τιμή των 39 ευρώ, φουλ στη βιταμίνη, φουλ στην κουρκουμίνη και φυσικά δώρο για εσάς 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Πάμε λοιπόν να αποκτήσουμε όλοι το αγαπημένο Golden Reaction Collagen. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen. Ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό. Θέλω να σας πω ότι το κάθε ένα μπουκάλι κολαγόνο είναι 500 ml. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι πίνοντας καθημερινά τα 20 ml που είναι το καπάκι της συσκευασίας, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα το μπουκάλι έναν ολόκληρο μήνα. Που σημαίνει ότι έχετε δύο ολόκληρους μήνες υγείας με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum. Όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη, ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση, πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη? Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 2-11-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδειξε έναν εξάψαλμο Μητσοτάκη σε υπουργούς. Κανονικά και με τον νόμο, σήμερα με το που μπήκε στο Υπουργικό λοιπόν Συμβούλιο, είπε στους υπουργούς τους ότι κοιτάξτε, την τετραετία θα την εξαντλήσουμε. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο. Α, δεν μπορείτε. Αν όμως δεν μπορείτε, ξέρετε, μπορώ να σας απαλλάξω έτσι ώστε να αφοσιωθείτε στην προεκλογική σας εκστρατεία. Όπως καταλαβαίνεις, Φίλιππε, όλοι σκύψανε τα κεφάλια, κοιτάζαν αλλού, κοιτάζαν τα δεξιά, πάλι καλά, πάλι καλά που έβαλε κάποιους υπουργούς στη θέση του. Το θέμα είναι να μπουν και τα μείζοντα θέματα της κοινωνίας σε μία σειρά και να λυθεί το πρόβλημα του Κοσμάκη. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.